Επιστρέψαμε κύριε και κύριοι, παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Λεπάντο. Συνεχίζουμε με την πολιτική μα συζήτηση. Καλησπέρα, ζωή αμέσω στον υποψήφιο βουλευτή Αχαία με τη Λαϊκή Ενότητα, τον κύριο Θανάση Πετράκου. Καλησπέρα, κύριε Πετράκου. Καλησπέρα σα, κύριε Κογκόλη, καλησπέρα και στου τηλεθεατέ μα. Λοιπόν, ήσασταν υποψήφιο περιφερειάρχη Πελοπονίσου. Καταγράψατε ένα ικανοποιητικότατο ποσοστό. Δεν είστε από την Αχαία, είστε όμω υποψήφιο βουλευτή στην Αχαία. Πώ γίνεται αυτό και γιατί έγινε. Να ξεκινήσουμε έτσι ναι, με ακριβώς, ναι, πολύ συστάσεις. Πολύ η ερώτησή έχει σας ερώ. υπήρξε απέτηση ε, από τους συντρόφους τη Αχαΐας να έρθω εδώ να βοηθήσω στην εκλογική μάχη ε, θεωρώντας ότι έτσι δίνεται μια μεγαλύτερη δυναμική στο ψηφοδέλτιό μας ε, μια και η Αχαΐα έχει την τιμητική της γνωρίζετε αυτή τη φορά να είναι αρκετοί σημαίνοντες πολιτικοί. Ε, θεώρησαν λοιπόν οι συντροφοί μου ότι μπορώ να, να συμβάλλω στην μεγαλύτερη αναβάθμιση και βελτίωση του ψυχοδελτίου. Αποδέχτηκα με χαρά την πρόταση. Ε, εξάλλου, Πελοποννη... ε, πες Πελοπόννησο, είμαστε. <laughs> <laughs> Οπότε είπα να έρθω. Ε, Μεσσηνία και Αχαΐα μας συνδέουν δεσμοί σημαντικοί. Έχουμε το πιο σημαντικό προϊόν της ταφίδας για το οποίο είχαμε, είχα δουλέψει σημαντικά ως βουλευτής μαζί εδώ με, τον, με τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη Μαύρη Σταφίδα και με τον Βασίλη του Χατζηλάμπρου, τον συναδελφό μου και φίλο μου. Ε, είχαμε κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες για να προωθηθεί στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Άρα λοιπόν μου είναι γνώριμο και το Αίγιο και συνολικά η Αχαΐα για την για τα, τα προβλήματά τη. Πέντε κεντρικά στελέχη θα είναι υποψήφιοι στην Αχαία. Τέσσερι προεδρικομάτων και ένα πρώην πρωθυπουργό. Πώ το σχολιάζετε, Νομίζω ότι η εξήγηση που. Και η ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι. Ε, άρα χρειαζόταν και η λαϊκή ενότητα μια μεγαλύτερη. Λέω ότι είναι όμορφο έτσι χώρο, ναι. Και Λέβαια. 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 Ε, και η <laughs> <laughs> λοιπόν, ναι. χρειαζόμαστε κι εμείς. Ε, νομίζω ότι από ό,τι καταλαβαίνω η αιτία που ήρθαν τόσοι πολλοί, ε, είναι ότι είδαν ότι μάλλον ότι υπάρχει κινητικότητα στο εκλογικό σώμα. Η Αχαΐα, ως γνωστόν, ήταν ιστορικά που λέμε, ένωση κέντρου, Πασόκ mm -hmm. και λοιπά. Mm -hmm. Είναι πρώτη φορά που χάνεται η περιφέρεια, πέρασε η Νέα Δημοκρατία, ο Δήμος είναι στο, στο, στο ΚΚΕ, η, 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 τις ευρωεκλογές βγήκε πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ, άρα... Ε, υπάρχει κινητικότητα στο εκλογικό σώμα και νομίζω ότι αυτή ήταν η επιλογή ε, για να δούνε αν μπορούν κάθε κόμμα, mm. κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία, να πάρουν ένα Μες. μεγάλο μέρος από το εκλογικό σώμα στο οποίο κινείται. Ε, δεν νομίζω, βέβαια, δεν νομίζω ότι είναι από ενδιαφέρον για τα προβλήματα yeah. της τη Αχαΐας, γιατί γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα ναι, τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αχαΐα και ιδιαίτερα η Πάτρα με τη μεγάλη ανεργία και την φτωχοποίηση του κόσμου. Το διακύβευμα των προσεχών εκλογών ποιο είναι, κύριε Πετράκου. Το διακύβευμα των προσεχών εκλογών δεν είναι σε καμία περίπτωση Τσίπρα ή Μητσοτάκη. Γιατί και οι δυο, ε, με, φυσικά με τι διαφορέ του, γιατί υπάρχουν σαφώ διαφορέ αλλά επί της ουσίας έχουν συμφωνήσει να υπηρετήσουν ένα συγκεκριμένο νεοφιλελεύθερο μοντέλο πολιτικής και οικονομίας ε, με διαβαθμίσεις ο καθένας φυσικά. Ε, ουσιαστικά ε, έχουν ψηφίσει και οι δυο το τρίτο μνημόνιο το οποίο μας πηγαίνει μέχρι το 2060, μέχρι το 2000. Η επόμενη τετραετία είναι η, η, η πρώτη, η πρώτη σκληρή τετραετία της λεγόμενης μεταμνημονιακής εποχής. Ε, άρα δεν μπορούν να τεθεί το δίλημα σε αυτή την κατεύθυνση. Το δίλημα και το διακύβημα των εκλογών για τη λαϊκή ενότητα είναι ή με αυτούς οι οποίοι ψήφισαν και εφάρμοσαν ε, τρία μνημόνια και όλη τη μνημ, με μεταμνημονιακή αυτό που λέμε το τέταρτο άτυπο μνημόνιο, ή με τη λαϊκή ενότητα η οποία όχι μόνο δεν ψήφισε ε, τα στελέχη της και, το, και το, το, το τρίτο μνημόνιο και κανένα μνημόνιο, αλλά προβάλλουν και μια ρεαλιστική εναλλακτική άποψη, αλλά και είναι και πάνω απ' όλα καθημερινά στου αγώνε, δίπλα στι αγωνίε και στι ανάγκε των απλών πολιτών. Η Λαϊκή Ενότητα έφερε πρωτόγνωρα ήθη στον πολιτικό βίο δεν υπάρχει προηγούμενο στην παγκόσμια πολιτική ιστορία υπουργοί και βουλευτέ να εγκαταλείψουν θόκου και αξιώματα για να είναι πιστοί στη λαϊκή εντολή και πιστοί στη δεσμεύση του απέναντι στο λαό. Δεν υπάρχουν ηγετικά στελέχη άλλου κόμματο τα οποία να είναι φορτωμένα με δεκάδε δικογραφίε, όχι επειδή έφαγαν μίζε από εξοπλιστικά ή οτιδήποτε άλλο, αλλά επειδή περάσπιζαν τη λαϊκή κατοικία και τη λαϊκή περιουσία. Ήσασταν βουλευτή επο... με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Φύγατε με τον κύριο Λαφαζάνη. Το έχετε μετανιώσει Φίλε. ή με το χέρι στην καρδιά. Ο Αλέξης Τσίπρας θεωρείται ότι εξαπάτησε κατά κάποιο τρόπο τον ελληνικό λόγο. Ο Αλέξης ο Τσίπρας σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και το Ποτάμι έκαναν κοινοβουλευτικό πράξη κόμμα. Mm. Αν, αν υπήρχε συνταγματικό δικαστήριο στην Ελλάδα έπρεπε να, είχαν, α, να είχε κινηθεί εναντίον τους διότι... Όταν ένα δημοψήφισμα το οποίο συμμετέχει όχι απλά στο 51% αλλά πολύ με σχεδόν το 70% του ελληνικού λαού δίνει με ένα συντριπτικό ποσοστό, σχεδόν 62% όχι σε νέο μνημόνιο και έρχονται μετά ο κύριος Τσίπρας μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, το Πασό και το Ποτάμι και το όχι αυτό το μετατρέπουν σε ναι και όχι απλά. Ε, Καταργούν τη βούληση του λαού, αλλά υπογράφουν ένα τρίτο βαρύτατο μνημόνιο το οποίο έχει μεταξύ των άλλων και τη δημιουργία του υπερταμείου, δηλαδή τη διαχείριση, την εκχώρηση τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Mm. Και όπω τα είδατε, αν δεν υπήρχαν, ε, δεν υπήρχαν οι, οι περιφερειακοί σύμβουλοι τη Λαϊκή Ενότητα στην Πελοπόννησο και στη Δυτική Ελλάδα, ο Βασίλισσο Χατζηλάμπρου και τα παιδιά τη Αγωνιστική Συνεργασία στη Δυτική Ελλάδα, η οποία πρωτοσήκωσαν το ζήτημα και για τα 2.500 ε, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία και δεν υπήρχε μετά ο Πελετίδης, ο, ο, Δήμαρχος των Πατρέων και ο Δήμαρχος της Σπάρτης, ο Βαλιώτης, μαζί με το Σύλλογο Αρχαιολόγων να προσφέρουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και να, τουλάχιστον να σωθούν τα 2.500 ακίνητα, θα είχαμε και αυτή την, το, να το πω, την ξεφτελιστική και Εγκληματική ενέργεια να εκχωρηθούν ακόμα και στο υπερταμείο αρχαιολογικοί χώρο και μνημεία. Σύμφωνα όμω με τι δημοσκοπικέ μετρήσει, η λαϊκή ενότητα δεν φαίνεται να μπαίνει στη Βουλή. Νομίζω πω το αποτέλεσμα των εκλογών δεν ήταν καθόλου ευνοϊκό για εσά. Δεν ξέρω αν είστε αισιόδοξοι. Ε, Σαφώ δεν ήταν ευνοϊκό. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ήταν. Ε, ήταν δυσμενέστατο για τη λαϊκή ενότητα. Ε, εμείς βλέποντας λάθη και ενέργειες ανέλαβε ο επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, την ευθύνη για αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Αλλά επειδή, θα μου επιτρέψετε να πω, είμαστε ο παδί της μάχης και του αγώνα, είμαστε άνθρωποι της μάχης και του αγώνα και ο παδί της Λίβερπουλ, να το πω έτσι, ε, θέλουμε να γυρίσουμε το παιχνίδι και με πίστη και αισιοδοξία μπαίνουμε σε αυτή την εκλογική μάχη θεωρώντας ότι, ε, όπως προείπα, το, ε, 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 και βάζοντας το διακύβευμα στον κόσμο ότι πρέπει να ψηφίσει τη Λαϊκή για να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση, γιατί μπορούμε, είμαστε η πιο συνεπής αντιμνημονιακή και αντινοφιλελεύθερη πολιτική δύναμη. Είμαστε μια δύναμη που είμαστε δίπλα στον εργαζόμενο κόσμο και στα προβλήματά του για την υπεράσπιση τη λαϊκή κατοικία και τη λαϊκή περιουσία, για μισθού συντάξει, για τα δικαιώματα τη νεολαία, για το περιβάλλον. Ο νέο επικεφαλή τη Λαϊκή Ενότητα, θέλω να σα το ξέρετε πολύ καλά, αλλά mm. θέλω να υπενθυμίσω ότι έχει αναδειχθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ο άνθρωπο, ω ευρωβουλευτή, α... όχι από του Έλληνε, από, από όλου του ευρωβουλευτέ mm. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, άνθρωπο ο, ο οποίο έχει ε, προσφέρει τα μέγιστα στην υπόθεση τη προστασία του περιβάλλοντο. Και χωρί να δηλώνει οικολόγο, αλλά στην πράξη πραγματικά ο Νίκο Οχουντή είναι ο άνθρωπο ο οποίο. Ε, ε, έκανε πάρα πολλές ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος που είναι ένα μεγάλο ζήτημα, ε, όχι στα λόγια αλλά στην πράξη εμείς αποδείξαμε ότι υπερασπιζόμαστε το περιβάλλον άρα σε όλους τους τομείς, εκεί που αγωνιά ο απλός εργαζόμενος ο αγρότης, η νεολαία, ο μικρομεσαίος, είμαστε παρόντες. Με αυτή την έννοια λέμε Λαϊκή ενότητα για να είμαστε μπροστάρευτε και αύριο στου αγώνε. Με δυνατή φωνή, να δυναμώσει τη φωνή μα, για να είμαστε μια δύναμη η οποία θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην. Ανασύνταξη τη ριζοσπαστική αριστερά αλλά και στη συνεργασία και τη ενότητα τη αριστερά. Γιατί στο DNA τη λαϊκή ενότητα είναι η ενότητα και η συνεργασία των δυνάμεων, όχι μόνο τη αριστερά, αλλά και των ευρύτερων προοδευτικών, αντινεοφιλελεύθερων, αντιμνημονιακών δυνάμεων. Παρότι δεν τα καταφέραμε, αλλά ναι, δεν είναι δική μα ευθύνη, ναι. εμεί θα επιμείνουμε σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί είναι απέτηση του, του κόσμου του αντιμνημονιακού κόσμου, του αριστερού κόσμου, ότι πρέπει είναι οι δυνάμει τη αριστερά αλλά και ευρύτερε αντιμνημονιακέ δυνάμεις, να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουμε τη Λέλαπα 19-23, που θα είναι μια πολύ σκληρή περίοδο με 3,5% πρωτογενή πλεονάσματα με μια περίοδο όπου με 73.000 με πρώτη 73 πληστηριασμούς πρώτης κατοικία, μια περίοδο όπου ξεπουλιάνται βασικές υποδομές της χώρας και πρώτα απ' όλα ετοιμάζουν να, ξεπουληθούν και υδροελεκτρικά έργα και οι ΔΕΗ να, να αυξηθούν τα τιμολόγια της ΔΕΗ είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Ο κόσμο πρέπει να σκεφτεί λοιπόν ότι δεν πρέπει να ψηφίσει Μιτσοτάκη. Δεν τιμωρεί τον Τζίπρα να ψηφίσει Μιτσοτάκη. Αν θέλει να δώσει τιμωρητική ψήφο, που εμεί δεν συμφωνούμε, εμεί θέλουμε να δώσει θετική ψήφο. Mm. Αλλά αν mm. θέλει mm. να δώσει και τιμωρητική ψήφο, πρέπει την τιμωρητική ψήφο να τη δώσει στη λαϊκή ενότητα η οποία δεν πρόδωσε τι υποσχέσει τη, τι δεσμεύσει τη απέναντι στο λαό. Να σα ευχαριστήσω πολύ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία κύριε Πετράκο. Να είστε καλά καλή κύριε Κοκόλη και εσεί και οι τηλεθεατέ μα και καλό καλοκαίρι να έχουμε μετά. Επίση.